Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για να υποδεχθούμε τον Γιάννη Αναστασίου. Έναν προπονητή, έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου γενικότερα, γιατί έχει διατελέσει και σε άλλες θέσεις. Έναν center for, ένα scorer, ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, ό,τι και να βάλετε δίπλα. Γιάννη Αναστασίου είναι ένας ποδοσφαιράνθρωπος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνει την τιμή, ακόμα μια φορά στην τηλεοπτική μου καριέρα, να είναι καλεσμένος μου. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, Βασίλη. Πού σε βρίσκουμε τώρα, θέλουμε να μάθουμε. Στην Κύπρο. Προφανώς. Στην Κύπρο. Σταθερά. Ξέρεις, τώρα θα το κάνω. Εγώ, ξέρεις, δεν είναι ίσως, καμιά φορά είναι unfair, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό. Είχες meeting κορυφής πριν από λίγο, οπότε συζητάτε θέματα που αφορούν την ομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Υπάρχει δουλειά, δεν σταματάει ποτέ. Υπάρχει προγραμματισμός και επειδή και εμένα προσωπικά μου αρέσει να προετοιμάζομαι, οπότε πρέπει να είμαστε ένα ή δύο βήματα μπροστά για να μπορέσουμε να προλάβουμε κάποια πράγματα ή καταστάσεις που θα παρουσιαστούν στην τελευταία στιγμή. Και το καλό είναι πάντα να έχουμε την προετοιμασία, να έχει γίνει η σωστή προεργασία. Και από εκεί πέρα μετά, όταν συμβεί κάτι, να είμαστε πάντα έτοιμοι να δράσουμε. Άνθρωπος του προγραμματισμού, πάντα άνθρωπος συγκροτημένος. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτός ο ρόλος που έχεις αναλάβει τώρα, πώς σου φαίνεται? Ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Είναι εντελώς διαφορετικός, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον, δεδομένου ότι έχει ασχολήσει με το ποδόσφαιρο καθημερινά. Παρακολουθείς εξέλιξη, οργανώνεις, επικοινωνείς με όλα τα τμήματα που απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό κομμάτι της μιας ομάδος, με agents, με παίχτες, οπότε είσαι διαρκώς σε δράση, θα έλεγα. Έχεις τα πάντα υπό την εποπτεία σου και το καταλαβαίνω αυτό, ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι και πραγματικά δεν έχω αμφιβολία ότι θα πετύχεις και σε αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά αυτό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα, τους δύο ρεπόρτερ, φαντάζομαι το άκουγες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέγαμε για τους νεαρούς παίκτες που τελικά αναλαμβάνουν ρόλο πρωταγωνιστή. Είπαμε για Κοστούλα, αν είναι καλά, παίζει, λέει ο Διονύσης Βερβελές. Φυσικά ο Μουζακίτης θεωρείται βασικό γρανάζι πλέον της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ διώχνει προπονητές, ψάχνει να βρει αυτόν τον τρόπο που θα παράξει και αυτοί σπουδαίους. Καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα παίξουν στην πρώτη δεκάδα. Αυτό πώς σου φαίνεται, σένα, πώς ακούγεται, γιατί το έχεις κάνει και εσύ στο παρελθόν, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, γενικά νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτό το project στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει υπομονή. Και όταν δουλεύεις με νέα παιδιά και ξεκινώντας από την Ακαδημία, σίγουρα θέλει ένα χρονοδιάγραμμα 3-5 χρόνια για να δουλέψει σωστά, για να μπορείς να παράγεις και να έχεις δικούς σου παίχτες που να αποτελούν ίσως, θα έλεγα, το 50% του βασικού ρόστερ της ομάδος, να αποτελούν παιδιά από την Ακαδημία σου και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπομονή. Είναι άσχημο, γιατί δείχνει το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι έχει ταλέντα, έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν σε υψηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τους εμπιστευτούν περισσότερο. Αυτό είναι μια απόδειξη τώρα η εθνική μας η ομάδα που με την εικόνα της στο Nations League και γενικότερα, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να κάνει το restart και να ξαναβρεθεί σε μεγάλες διοργανώσεις. Δείχνει ότι υπάρχει μια φουρνιά αρκετά καλών παιχτών Ελλήνων, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η αρχή, δεδομένου ότι οι ομάδες σίγουρα θα πρέπει να επενδύσουν από τη στιγμή που έχουν εγκαταστάσεις, από τη στιγμή που έχουν χρήμα, να γίνει σωστή προεργασία, να έρθουν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν, γιατί είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν σωστά οι ποδοσφαιριστές και οι ίδιοι οι προπονητές, δεδομένου ότι τα κλαμπ πρέπει να βάλουν κάποιες αρχές στο πώς θα πρέπει να λειτουργούν. Και από εκεί και πέρα, νομίζω μετά θα είναι θέμα χρόνου να βγαίνεται η παραγωγή και η εξέλιξη, γιατί δεν μπορεί κάθε χρόνο να δίνεις πόσες, για παράδειγμα αυτό που έλεγε πριν ο συνάδελφος από την ΑΕΚ, ότι αν δούμε η ΑΕΚ τα χρήματα που ξόδεψε το καλοκαίρι και αν πραγματικά ισχύουν αυτά τα ποσά, είναι πάρα πολλά ποσά για μια ελληνική ομάδα και θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη, θα έλεγα, κατανομή χρημάτων ώστε να επενδύσει και στις ακαδημίες της και στην ουσία να έχει και η ΑΕΚ μια παραγωγή παιχτών, δεδομένου ότι αυτό που είπε και πριν, ότι γιατί και εγώ άκουγα τη συζήτηση και προσπαθούσα να σκεφτώ ποιος ήταν ο τελευταίος παίκτης της ΑΕΚ που έπαιξε από την Ακαδημία και ήταν ο Γαλανόπουλος. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί και ειδικά πόσο μάλλον τις μεγάλες ομάδες. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, γιατί η Παναθηναϊκός έχει γεμίσει τη Super League με παίκτες που έχουν βγει από τις ακαδημίες. Τώρα, αν τους πήρε στην πρώτη ομάδα ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία, το κουβεντιάζουμε αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ προφανώς έχει φοβερές ακαδημίες. Φαίνεται αυτό και με την παραγωγή ταλέντων και με τις πωλήσεις που κάνει. Ο Ολυμπιακός, τι να πούμε, έχει πάρει το Champions League στην ηλικία αυτή. Οπότε νομίζω πως όντως τα πράγματα είναι όπως τα λες.